Γεια σας και σε ένα άλλο βίντεο στο κανάλι αυτό. Από όσο έχετε προσέξει, το όνομα του καναλιού έχει αλλάξει. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο ήθελα να το κάνω εγώ και πάρα πολύ καιρό. Γενικά αυτή την κίνηση τη σκέφτομαι εγώ και μήνες και πώς και τι να κάνω, γιατί από όσο καταλάβατε είμαι λίγο. Πάμε να σας εξηγήσω. Ποια είναι τα σχέδιά μου με το κλάσκι, γιατί από όσο καταλάβατε το όνομα πάνω πέρα ή πάνω κάτω πέρα έχει αλλάξει στο δικό μου το προσωπικό. Οπότε ας πάμε λοιπόν να σας εξηγήσω ένα-ένα. Για όσους δεν με ξέρετε, εγώ είμαι ο Βιτάλη. Είμαι στο χώρο του drift εγώ και σχεδόν νομίζω 12 χρόνια ή κάτι παραπάνω. Είχα ξεκινήσει από τα 17 μου να κάνω drift με τηλεγραφινόμενα, αλλά δεν μπορούσα να μπω στο μεγάλο το παιχνίδι γιατί δεν μπορούσα να το υποστηρίξω οικονομικά. Ο καθένας έχει τους δικούς του λόγους. Και τελικά εγώ μπήκα στη φάση να οργανώσω ένα online και καλά περιοδικό που ήμασταν 12 άτομα. Το κάθε άτομο ήταν σε διαφορετική χώρα και ο καθένας πήγαινε σε αγώνες για να κάνει ένα debriefing και τα ανεβάζαμε σε ένα site για να σπρώξουμε τη φάση του drift σε όλο τον κόσμο. Αυτή ήταν η ιδέα, αυτή ήταν η προσπάθεια τύπου Speed Hunters, αλλά μόνο σχετικά με το drift. Εφόσον δεν μπορούσα να οδηγήσω, είχα πει τουλάχιστον θα προωθήσω οδηγούς και events σε μια πλατφόρμα. Μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα, ήταν όλη η φάση λίγο αναποφάσιστη και τι και πώς θα κάνω με αυτό το πράγμα, με αυτό το brand. Μέχρι που ένα χρόνο πριν φτάνουμε σε αυτό το σημείο που μπορούσα εγώ να υποστηρίξω και να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα, να φτιάξω το αμάξι. Οπότε φτιάχνοντας αμάξι, είχα και το content να παρουσιάσω και σαν build και σαν ομάδα αγωνιστική της του brand αυτού του ονόματος και σαν οδηγό, σαν εγώ, σαν Βιτάλη να βγω έξω, να κάσω πίσω από το τιμόνι. Από όσο είπατε, πήγαιναν όλα πάρα πολύ καλά. Έφτιαξαμε το αμάξι σχεδόν σε 1-1,5 χρόνο. Μεγάλο ευχαριστώ και μεγάλη βοήθεια είχα από τον Νικήτα το Φακάρ, από το Λιοντή το VRK, ο Μπίλεο Κάτσου που μου είχε φτιάξει φανέρα και διάφορα πολλά και είχε έρθει και στα pitch και ουσιαστικά έγινε σε γρήγορους ρυθμούς, θα το έλεγα, το αμάξι. Μπορούσε και περισσότερο γρήγορα, αλλά καταλαβαίνετε ότι πρώτον είναι η οικονομική διαθεσιμότητα που πρέπει να έχεις να κάνεις αυτό που κάνουμε. Δεύτερον, χρόνος που εγώ δουλεύω και εξωτερικό, οπότε ανά μήνα εγώ λείπω. Οπότε και να χτίσω και να βλογκάρω και να όλη αυτή τη φάση είναι λίγο δύσκολο να γίνεται όλα έγκυρα. Αλλά τέλος πάντων, εμείς νομίζω κάναμε μια καλή δουλειά. Αυτό όλο το φάση να τη φτιάξαμε και έχουμε ένα πάρα πολύ καλό result σε τι χρονικό διάστημα το φτιάξαμε και τι φτιάξαμε. Βασικά ένα πολύ ωραίο αμάξι το BMW βγήκε. Το μόνο που του λείπει τώρα είναι κάνα body kit και μετά κοσμητικά. Γενικά το αμάξι τώρα πλέον δουλεύει πάρα πολύ καλά, μην το ματιάσουμε. Μπήκανε και πλακάκια και ERP του Κακούμα, οπότε το αμάξι έχει υπερβολικά αρκετό τιμόνι, ειδικά για μένα τώρα που είμαι και στην αρχή. Στην αρχή έχω κάνει μέχρι τώρα 8-9 events νομίζω, το πολύ, κάπου εκεί είμαστε τέλος πάντων. Το αμάξι είναι σε μια φάση που πλέον δεν πουσάρω πάρα πολύ να φτιάχνω content να δουλεύω με το αμάξι, γιατί δεν έχω και τίποτα πάρα πολύ να φτιάξω, γιατί πρέπει να προσελκύσω και να συντηρήσω κάποια άλλα πράγματα πρώτα. Από όσο ξέρετε, αυτό το χόμπι γενικά είναι λίγο κοστολογημένο και έχει πάρα πολύ χρόνο, ωφέλη και κόστος. Οπότε για τώρα με αυτό που ασχολούμαι είναι το garage, είναι το άλλο, το next level που πάντα ήθελα και έγινε. Είναι να βρήκω ένα χωρί. Ένα χωρί βρήκω. Λοιπόν, κάτω στην περιγραφή υπάρχει ένα link στο οποίο άμα θέλετε κάποια προϊόντα για detailing και να καθαρίσετε το αμάξι σας, μπορείτε μέσα από το link αυτό να παραγγείλετε από την carwash.gr. Χρησιμοποιώντας αυτό το link θα με βοηθήσετε πάρα πολύ εμένα να δείξετε στην εταιρεία με την οποία συνεργάζομαι, να δείξετε ότι υπάρχει κάποιο νόημα να με υποστηρίζουν και παραπάνω άμα χρειαστεί. Και γενικά με όλες τις εταιρείες που θα δουλεύω θα υπάρχει αυτό το link, κάποιο ιδιαίτερο link, οπότε στην περιγραφή πατήστε, ψωνίστε, είτε τώρα είτε μετά είτε όποτε είναι. Και αυτό το link θα σας δείξω και οι υπόλοιποι μετά στο mailing list. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε. Μπορούσα να έχω το δικό μου το χώρο για τα merch, για τα αμάξι, για κάποιες άλλες φάσεις πολλές που θέλω να κάνω. Φτάνει η στιγμή που αφοσιώθηκα τόσο πολύ στο θέμα του αμαξιού και να χτίσω την καριέρα μου σαν οδηγός και content creator, ας πούμε, content creator, μην μου αρέσει πότε αυτό το title, αυτό το τέτοιο, αλλά τέλος πάντων, ναι, φτάνοντας σε ένα σημείο που χτίσαμε το αμάξι, ήμουνα πάρα πολύ κοντά στο όνειρο. Πλέον έχω και γκαράζ που έχω και το στούντιο, ας πούμε, έχω και το αμάξι κτλ. Αυτό όμως μου πήρε πάρα πολύ χρόνο και με έσπρωξε να φύγω, να δουλεύω και με έσπρωξε να μην χτίζω το πελατολόγιο μου και να κάνω τη δουλειά μου. Από όσο ξέρετε, είμαι τατουατζής. Κάνω τατού, ταξιδεύω στην Ευρώπη, μερικές φορές κάνω και στην Ελλάδα και αυτό το επάγγελμα θέλει πάρα
πάρα πολύ mindset, θέλει πάρα πολύ προσπάθεια και να είσαι καλά με τον εαυτό σου. Πάρα πολύ σπρώξιμο, και πρέπει να ασχοληθείς με το marketing παραπάνω, με τον εαυτό σου και να σε γνωρίσει ο κόσμος. Και λοιπόν, η απόφαση είναι ότι για να μπορώ να ασχοληθώ και με τα δύο μαζί και να σπρώχνω και τα δύο μαζί, ο μόνος ο τρόπος είναι να τα συνδυάσω. Όπως είπατε και από το livery του αμαξιού μου, προσπαθώ να συνδυάσω τη δουλειά μου που βάζει όλο το budget για να τρέχω σε αγώνες, να φτιάχνω το αμάξι, να πληρώνω έξοδα κτλ. Και τον καράς και όλα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εγώ πρέπει να ασχοληθώ λίγο παραπάνω με τη δουλειά μου για να μπορώ και εγώ να επεξέλθω, για να μπορώ να συνεχίζω να αγοράζω λάσκα τουλάχιστον. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δώσω παραπάνω χρόνο και παραπάνω αξία στη δουλειά μου παρά στο κάτι που ακόμα χτίζεται. Και επειδή δεν θέλω να τα παρατήσω, δεν θέλω να το μειώσω, αποφάσισα να. Ένας από τους λόγους που το κανάλι έγινε προσωπικά δικό μου και προσωπικά με το όνομά μου είναι ότι θέλω να σπρώξω το όνομά μου παραπάνω και να σπρώξω τη δουλειά μου. Οπότε μέσω του καναλιού θα ανεβάζω και το κομμάτι του drift και το κομμάτι της δουλειάς μου και τα υπόλοιπα ότι έχει σχέση μαζί μου και γύρω μου. Οπότε θα είναι λίγο πιο personal, θα το έλεγα. Θα μπορείτε να δείτε σε αυτό το βίντεο λίγο παραπάνω κόπος που θέλει για όλο αυτό το πράγμα και τη δουλειά μου και τα τατού που κάνω και όλα αυτά. Οπότε από τώρα σας λέω, όποιος δεν γουστάρει ή δεν θέλει να βλέπει κάτι τέτοια, μπορείτε από τώρα να ξεδιαγραφείτε. Εγώ εύχομαι ότι θα παραμείνετε να με υποστηρίζετε, γιατί content μόνο με αυτοκίνητα, μόνο με το αμάξι μου δεν θα έχω αρκετό. Τσίτσα 100 αφού ασχολούμαι και θα δείχνω στο κανάλι μόνο ότι έχει σχέση εκεί που πάω, εκεί που συμμετέχω ή που φτιάχνω το αμάξι μου. Θα κάνω και μερικά review και μερικά, πώς θα σας το πω, να δείχνω και αμάξι άλλων. Και το άλλο είναι ότι το κανάλι θα είναι στα αγγλικά. Δεν είναι clickbait, γιατί από τη μία είναι το τελευταίο μου, είναι το τελευταίο μου στα ελληνικά. Θα υπάρχουν βέβαια και κάποια επεισόδια που θα ρίχνω μέσα και τα ελληνικά μου, τα σπαστά, τα λαπαπά, τα ελληνικά μου, θα τα ρίχνω και αυτά από μέσα όταν φάμε στην Ελλάδα με τα παιδιά, αλλά γενικώς θα προσπαθήσω, γιατί ο άλλος ο λόγος που θέλω να το κάνω αυτό είναι να έχουμε αρκετούς καλούς YouTuber στην Ελλάδα που έχουν δείξει και δείχνουν καλά τη φάση, το τι γίνεται στις πίστες μας, στα τοπία μας, στα αμάξια μας, στους οδηγούς μας. Αλλά αυτό που έχω δει και έχω κατάλαβει ότι στο εξωτερικό δεν ξέρουν τίποτα για την Ελλάδα και δεν ξέρουν τις πίστες μας και τι έχουμε. Εγώ πιστεύω θα ήθελα μήπως αυτό ήταν κι άλλος ένας λόγος να τα κάνω στα αγγλικά για να δείξουμε και προς το εξωτερικό το τι γίνεται σε εμάς εδώ. Γιατί ταξιδεύοντας σε πολλά μέρη, εγώ πιστεύω ότι έχουμε πολλά να δείξουμε. Είτε αυτό είτε είναι από αμάξια, είτε αυτό σχετίζεται από πίστες, είτε αυτό σχετίζεται και γενικά και από ανθρώπους και builds. Δηλαδή, αξίζει ο κόσμος και να σπρώξουμε λίγο και παραπάνω και έξω. Αυτοί είναι λόγοι που αποφάσισα να συγκεντρωθώ στον εαυτό μου, να τα κάνω στα αγγλικά, γιατί είναι η δουλειά μου που πρέπει να προωθήσω, να ασχοληθώ παραπάνω. Είναι δείξω και παραπάνω έξω τα τι γίνεται στην Ελλάδα. Οπότε η μία γλώσσα που καταλαβαίνουν όλοι είναι αγγλικά. Και εσείς καταλαβαίνετε. Θα μπορούμε φυσικά να βάλω και υπότιτλους μετά ελληνικούς. Έτσι θα κάνω και εγώ τη δουλειά μου για να μπορώ να να κάνω funding το motorsport. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο, το τι θα γίνει με το Classic. Το Classic δεν πάει πουθενά. Θα παραμείνει εκεί που είναι. Εκτός από το όνομα του καναλιού που θα γυρίσει σε μένα, κατά τα άλλα, το project ισχύει. Θα παραμείνει αυτό που είναι, με λίγες αλλαγές. Ποιες είναι αυτές οι αλλαγές? Πρώτον, είναι κάποια event. Σίγουρο είναι ότι θα προσπαθήσω να κάνω. Είναι το Σεπτέμβρη το Drift Week. Το πρώτο πειραματικό Drift Week στην Ελλάδα, που θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο, που θα πάμε Αθήνα, Σπάρτη, Πάρτη, Ζάκυνθο. Επειδή τα event εκεί πέρα πέφτουν στις ημερομηνίες, από όσο νομίζω και πιστεύω. Άμα δεν αλλάξουν τίποτα πάλι οι ημερομηνίες στο πρωτάθλημα. Οπότε αυτό που λέω είναι να κάνουμε ένα πειραματικό Drift Week. Αυτό που θέλω να κάνω, να κάνουμε όλη την Ελλάδα, αλλά θα δοκιμάσουμε να κάνουμε πρώτα δύο πίστες μόνο. Οπότε θα πάμε Αθήνα, Σπάρτη, Σπάρτη, Ζάκυνθο και μετά όποιος μπορεί να κάτσει και αν θέλει να κάτσει, να κάτσει και για το πρωτάθλημα. Όποιος όχι, τότε μετά το Drift Day στη Ζάκυνθο πάει σπίτι στην Αθήνα. Οπότε η ιδέα είναι ότι στο Σουκού είμαστε Σπάρτη και περνάμε καλά. Δευτέρα φεύγουμε για Ζάκυνθο. Τρίτη Τετάρτη έχουμε Drift Day στη Ζάκυνθο. Οπότε αυτό θα είναι το πρώτο μου πειραματικό event σαν Drift Week.
Θα το ανακοινώσω, ελπίζω, μέχρι τέλος του μήνα ή στη μέση του επόμενου μήνα, γιατί θέλω να βγω με τις ερμηνείες και θέλω να μιλήσω και με τις πίστες και με το κλάβι, με το σάκι να με βοηθήσει με την οργάνωση της πίστας και εκεί πέρα όλα, για να μπορώ να την ανακοινώσω νωρίτερα, να μπορούν όλοι να μαζευτούν, να πλανάρουν, να κάνουν πλάνο και τις διακοπές τους, γιατί νομίζω αυτή η εβδομάδα και αυτό το σαν ιβεντάκι είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα, να κάνετε και τις διακοπές σας με τις γυναίκες σας, με τα παιδιά σας, γιατί θα έχει και διακοπές και action, motorsports και drift και γενικά ένα ταξιδάκι με όλους τους αυτοκαυλωμένους. Το άλλο είναι που θέλω να κάνω είναι κάποια από αυτά τα events θα έχω μαζί μου ένα φορτηγό ή κάτι που να μαζεύω πράγματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς, για παιδιά ή οικογένειες με ανάγκη κτλ. Οπότε ήθελα να δώσω λίγο παραπάνω σημασία στο τι κάνουμε και όχι μόνο πάμε πίστα και χαλάμε λάσκα, που άμα το κάνετε, μπράβο σας και πιστεύω, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο θέμα, απλά εγώ ψάχνω μια ακόμη αφορμή σε αυτό που κάνω και άμα μπορώ με αυτό που κάνω να κάνω καλό και σε άλλους. Οπότε αυτό σημαίνει και drift taxi. Θα υπάρχουν και drift taxi σε κάθε μέρος που πάω, σε κάθε show ή σε κάθε αγώνα, σε show πιο πολύ νομίζω που θα πάω, θα υπάρχει και το drift taxi που θα έχετε την ευκαιρία να για συνοδηγία. Το πώς θα το κάνω και πώς θα κοστίζει κτλ. Σύντομα θα λύσουμε τα πλάνα και θα σας τα πω όλα και στο mailing list που σύντομα θα ανακοινώσω, θα κάνω ένα mailing list. Πάτα βίτε. Μετά, όπως είπαμε, θα συνεχίσουμε και τα merch και με κάποιες συνεργασίες. Και βέβαια το merch θα συνεχιστεί με λίγο ακόμα push και management τώρα που έχω και την βοήθεια της Αντριανής. Οπότε θα ισχύσει και θα προχωρήσει το merch. Απλώς δεν μπορώ να βγάλω κάτι καινούριο ακόμα, γιατί από όσο σας είπα το budget είναι ένα. Και αυτό το budget πρέπει λίγο να προχωρήσει σε πολλούς τομείς. Όπως πρώτα το αμάξι, μετά βρήκα και το χώρο, έβασα και λίγα στο να φτιάξουμε και κάτι μπλουζάκια. Όλα μαζί είναι δύσκολο με για έναν άνθρωπο να τα κάνει όλα έτσι split. Το άλλο είναι το livery. Το livery, από όσο ξέρετε μερικοί, στην Ελλάδα λίγοι το ξέρουν, αλλά περισσότερο στο εξωτερικό. Εγώ ασχολούμαι με τα livery και κάνω design livery και χρόνια. Από το LFS ακόμα που ήμασταν και παίζαμε, έκανα κάποια livery και τους Blow Brain Drifters και για διάφορους πολλούς και άλλα ονόματα που έχουν φορέσει ή έχω δουλέψει με κάποιες ομάδες που έχουν φτιάξει design και μεγάλων ονομάτων. Οπότε τώρα που πήρα και το μηχάνημα και μόλις το στρώσω κανονικά, θα κάνω κοιτάκια livery έτοιμα να τοποθετείτε εσείς στα μάξια σας. Θα υπάρχει ένας κατάλογος online στο site με έτοιμα design, οπότε αυτά θα σας έρχονται σε μια κούτα που θα είναι έτοιμα να μπορείτε να τα τοποθετήσετε ή αλλιώς με κάποιο έξτρο ξεχωριστή πληρωμή φέρνετε το αμάξι στο γκαράζ και τοποθετούμε εμείς. Λοιπόν, σίγουρα θα συνεχίζω με λιγότερο, αλλά σίγουρα και το video production και φωτογράφηση και τα λοιπά θα συνεχίζεται και σαν service θα συνεχίζεται από το Classic Motorsports, υπηρεσίες βίντεο και φωτογραφίες, και άμα δεν μπορώ εγώ δεν προλαβαίνω, σίγουρα θα μπορώ να φωνάξω κάποιους από τους φίλους μου ή γνωστούς μου που υπάρχουν αρκετά ταλέντα τριγύρω μου και παλιούς και νέους να κάνουν κάτι μαζί ή άμα λείπω γενικά ότι θα βίνω τη δουλειά σε κάποιον από αυτούς. Γενικά το βλέπω σαν media agency νομίζω, άμα αυτό ακούγεται και ωραίο. Οπότε ναι, αυτά. Και γενικά το e-shop θα βλέπετε Wiseshop, θα αρχίσω να πουλάω Wiseshop, πήλη σας pension, θα έχουμε κάποια πράγματα να φτιάξουμε το Enfacar, τη Crunch Bar και αυτά που θέλω να φτιάξουμε, να πουλάμε έτοιμα κομμάτια για BMW ή σίγουρα από αυτά που θα φοράω. Οπότε η ιδέα είναι ό,τι φοράω στο αμάξι που τα βλέπετε και στο καράζ. Πρόσωπα από αυτό θα υπάρχει και η μαφρά. Γενικά η βάση, το Classic Motorsports HQ, το Speed Shop, πείτε το ό,τι θέλετε. Speed Shop, Drift Factory θα το λέγα παραπάνω, κάτι τέτοιο. Ωραίο. Η ιδέα είναι ότι φτιάχνω έτσι το χώρο που να μπορούμε και να μαζευόμαστε εκεί πέρα για πριβέ μικρά πάρτι ή να ψήνουμε ή να κάνουμε coffee and chill ή να κάνουμε παρουσιάσεις κάποιων αμαξιών μήπως ή γενικά κάτι, δεν ξέρω, θα δούμε. Δεν ξέρω ακόμα, μόλις πάρει τη τελική τη μορφή των γκαράζ, πόσο κόσμο θα χωράει και θα μπορέσει να χωρέσει. Σίγουρα χωράει κι άλλο ένα αμάξι να εκθέσω εκτός από το δικό μου, να είναι chill ο κόσμος, να μην είναι
καλεσμένο όλο στο τέτοιο. Άρα η ιδέα είναι αυτή. Να κάνουμε κάτι πρωτότυπο, κάτι ωραίο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Όσοι θέλετε να συνεχίζετε να με υποστηρίζετε ακόμα και σε άλλη γλώσσα, παρακαλώ μείνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και αυτούς που ήρθαν, με χαιρετήσαν και στην έκθεση και στο Upper Class και τα λοιπά και σε άλλες εκθέσεις που έρχεστε. Είμαστε ακόμα λίγοι, αλλά βλέπω ακόμα και οι λίγοι είναι πολύ ωραίο έτσι που έρχεστε και τα λέμε λίγο και μπορώ και εγώ να δώσω κάποια κατεύθυνση ή να απαντήσω κάποιες ερωτήσεις σας ή ακόμα και σε αυτές τις ερωτήσεις που δεν μπορώ να σας απαντήσω να φωνάξω είτε τον VRK είτε τον Φακάρ είτε κάποιον άλλον συνεργάτη που έχω τριγύρω μου από φίλους, από την παρέα ή κάποιος που μπορεί να απαντήσει. Ναι. Οπότε λοιπόν πάμε δυνατά, ακαλουφάτε, κάντε subscribe όσοι δεν είστε, κάντε κανένα share στο καλύτερο μέλλον, δεν ξέρω τι λέτε σε αυτές τις περιπτώσεις. Έρχονται πολλά καλά πιστεύω content for your pleasure. Σας ευχαριστώ την υποστήριξη και πάλι σας λέω ευχαριστώ, γεια σας, κάντε subscribe. Κάντε like, χτυπήστε το κουβούνι εκεί πέρα για να σας έρχονται τα μηνύματα, σαν μηνύματα να σας έρχονται μπαμ μπαμ. Σύντομα θα ανακοινώσω και το mailing list που θα μπορείτε να κάνετε subscribe για να μπορώ να σας στέλνω νέα για τα βίντεο, για τις εκθέσεις και τα λοιπά. Πού θα είμαι και με ποιους θα είμαι και τι πουλιέται και τι πουλιέται, κάτι προσφορές και τα λοιπά. Όλα αυτά σε mailing list. Να τα κάνουμε σωστά, να τα κάνουμε νέα, γιατί πλέον τα social media δεν τα εμπιστεύομαι, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσεις το μήνυμά σου στον κόσμο. Ακόμη και να είσαι καλός, ξέρω πολύ καλά παιδιά, πολύ καλούς φωτογράφους τριγύρω μου που δεν παίρνουν αυτά που τους αξίζει. Δεν παίρνουν την προβολή που τους αξίζει. Βγήκα καλά παιδιά. Και δεν είναι πολλοί, είναι λίγοι να σας πω την αλήθεια. Αλλά ούτε αυτοί δεν την παίρνουν την προβολή τους. Αυτή που τους αξίζει. Γι' αυτό εγώ θα ασχοληθώ με το mailing list. Που θα κάνετε subscribe, ή στο email σας, θα σας στέλνω ωραία πραγματάκια. Και freebies και διάφορα πράγματα. Λοιπόν, φιλάκια πολλά, τα λέμε σύντομα στο επόμενο βίντεο που σας έχω μια εκπληξή, ένα ωραίο ειβεντάκι που πάω την επόμενη εβδομάδα. Την εβδομάδα, την επόμενη μάλλον, το πότε θα βγει αυτό το βίντεο, σε αυτήν την εβδομάδα πάω σε αυτό το event, αλλά την επόμενη εβδομάδα θα βγει το βίντεο αυτό το event. Πολύ ωραίο event, έχω ακουστά και με πολύ ωραία μεγάλα ονόματα εκεί πέρα. Τέλος πάντων, cheers!